την απόρριψη της προσφυγής της εταιρείας κριτικά ακίνητα ΑΕ της Τράπεζας Χανίων εναντίον της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων για το οικόπεδο της ΑΒΕΑ, το οποίο και διεκδικεί, αποφάσισε η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης με σχετικό της έγγραφο. Είχαμε πράγματι την έκδοση της απόφασης της αποκεντρωμένης διοίκησης σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τα κριτικά ακίνητα, όπου ουσιαστικά τα κριτικά ακίνητα ζήτησαν να ακυρωθεί η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, επικαλούμενοι νομικούς λόγους. Η αποκεντρωμένη διοίκηση αποφάσισε ότι η απόφασή μας, η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι νόμιμη, είναι έγκυρη. Την ικανοποίησή του για την πορεία της υπόθεσης εξέφρασε ο Δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδυράκης, τονίζοντας πως η διεκδίκηση του εν λόγω οικοπαίδου θα συνεχιστεί προς όφελος των πολιτών. Έτσι νομίζω ότι είχαμε μια πρώτη καταγραφή θετική για τη διεκδίκηση του Δήμου σε σχέση με το ακίνητο της ΑΒΕΑ, και μπροστά μας πιστεύω ότι και με επικοινωνία που θα υπάρχει και με την τράπεζα στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία, τόσο στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσης μέσω εξοδικαστικού συμβασμού και αν αυτό δεν είναι εφικτό, στην οδό της δικαιοσύνης, να συνεχίσουμε τη διεκδίκηση, και είμαι απόλυτα αισιόδοξος ότι αυτή η μεγάλη προσπάθεια την οποία καταβάλει όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, το τονίζω αυτό, θα έχει ένα αίσιο αποτέλεσμα και το ακίνητο για το οποίο συζητάμε θα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου. Όσον αφορά στη χρήση του οικοπαίδου σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή του Δήμου Χανίων, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, θα γίνει χώρος για κοινοφελείς δραστηριότητες αλλά και υπόγειο πάρκινγκ. Το οποίο το έχει ανάγκη η περιοχή, ιδιαίτερα στο παραλιακό αυτό μέτωπο, το οποίο νομίζω ότι είναι κρίσιμο όχι για τις παρούσες αλλά για τις μελλοντικές ανάγκες του τόπου. Με την ευκαιρία, θα ήθελα να τονίσω ότι δεν αναφερόμαστε για το σύνολο του ακινήτου. Αναφερόμαστε για το τμήμα το οποίο μέχρι και πριν μερικές μέρες ήταν πάρκινγκ και που η Τράπεζα Χανίων αποφάσισε να το κλείσει. Είναι δικαίωμά της, όμως αποφάσισε να μην δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο χώρο για στάθμιση.